Έχουμε έρθει σε απόγνωση. Παιδιά, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Μέχρι πότε? Τηλέφωνο δεν έχουμε. Οι νέοι φύγανε. Οι γέροι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Η υπομονή των κατοίκων εξαντλήθηκε, καθώς το έργο της περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στον επαρχιακό δρόμο Παλαιόχωρας Θεμενίων από τον περασμένο Μάρτιο τους έχει απομονώσει συγκοινωνιακά. Αγγελομάρχης, καμία μέρημνα, κανένα χρονοδιάγραμμα, κανένα πρόγραμμα, καμιά προσπάθεια να βρει δευτερεύοντα λύση να κάνουμε κάποια παράκαμψη να πιούμε την Παλαιόχωρα. Ο δε δήμαρχος κυριολεκτικά θα βρεθεί μια λύση, μια σύντομη λύση, να καράξουν ένα δρόμο από εδώ, που είναι, δεν ξέρω τι, να πηγαίνουν στην Παλαιόχωρα. Αχλαδιάκες, Ασφενδυλές, Στράτη, χωριά του Σελήνου με λιγοστούς μόνιμους κατοίκους που απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Παλαιόχωρα, έχουν αποκλειστεί από το επαρχιακό δίκτυο που τα συνδέει με την κοντινή Κωμόπολη. Για αναλλακτική πρόσβαση, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες που θέλουν να φτάσουν οδικώς από την Παλαιόχωρα στη Σούγια και σε άλλα χωριά του Σελήνου, είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν δεκάδες επιπλέον χιλιόμετρα. Μας έχει ξεχάσει και η πολιτεία και ο δήμαρχος του Δήμου Κατάρου Σελήνου και ο κύριος Καλογερής και οι βουλευτές που ψηφίζουμε τόσα χρόνια. Πλήρης αδιαφορία για όλα αυτά τα μικρά χωριά που έχουν διαλύσει. Η πληρωτική διάβαση την Ασβετιλιανή για απατεώνες να την ελέγξει και να μας πει ο ειδικός αν αυτή να λειτουργήσει. Πέρα όμως από το συγκοινωνιακό πρόβλημα, οι κάτοικοι καταγγέλουν καταστροφή του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος στο σημείο που εκτελείται το έργο. Μιλούν για μπάζωμα του ποταμού που το χειμώνα θα προκαλέσει πλημμύρες στο χωριό. Είπαμε να φτιάξουν ένα δρόμο, αλλά όχι να καταστρέψουν το περιβάλλον. Εγώ, αν έχω ένα πλατανάκι, να με βάζανε μέσα. Αυτή η διαδρομή, όποιος την είχε κάνει, το τόνιζε και το έλεγε. Το αζωγυρέ, να το δέσουμε αγλαδιά και στράτη μένια, ήταν κάτι το ξεχωριστό για το νομό Χαλίου. Το χειμώνα σε μια πιθανή πλημμύρα, πώς θα φεύγουν τα νερά του ποταμού τώρα? Την ίδια στιγμή, κάτοικοι του χωριού Αζωγυρές, όπου εκτελείται το έργο, καταγγέλουν ότι από τις εκρήξεις με δυναμίτη για την απομάκρυνση των βράχων, ο οικισμός ταράζεται στη θέμελα και εκφράζουν φόβους για την ασφαλειά τους. Σε μια προσπάθεια να πιέσουν για αποκατάσταση της κυκλοφορίας, οι κάτοικοι προειδοποιούν με κινητοποιήσεις, ακόμη και με κλείσιμο του δρόμου που οδηγεί στην Παλαιόχωρα, παραμονές του 15 Αυγούστου.